το δεύτερο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής είναι αυτό ανάμεσα στους Αγρίνιο Τούτορς και στον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρίνιο. Η πρώτη επίθεση θα είναι για τους γηπεδούχους, καθώς ο Λέγκας κέρδισε το rebound, ο Αργύρης σκόραρε. 2-0 για τους Τούτορς. Αργύρης, Μουρκούσης, Λέγκας, Κανέτσος και Παρδουλάκης είναι η πεντάδα. Ο Κυριλής, ο Έξαρχος, ο Παρετσόγλου, ο Ρόμπουλας και ο Γκρίζης είναι η πεντάδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο. Κυριλής πηγαίνει προς τα μέσα, θέλει να απαντήσει στο τέλος του χρόνου 2-2. Τρεις νίκες ο Δικηγορικός Σύλλογος, 5 οι Τούτορς στο πρωτάθλημα. Καρέτσος για τρεις είναι άστοχος, ο Κυριλής πήρε το rebound. Για τρεις από τον Γκρίζη άστοχο, Βαρδουλάκης στο rebound. Μουρκούσης θέλει να δώσει στον Αργύρη δυνατή πάσα, λάθος από τους Τούτορς. Νέα επίθεση για τον Δικηγορικό Σύλλογο. Κυρίως είναι άστοχος. Από τα χέρια του Καρέτσου η μπάλα βγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Νέα 14 για τον Δικηγορικό Σύλλογο. Έξαρχος για τρεις, κακό το σουτ. Λέγκας βγάζει στον εφηβιασμό τον Αργύρη. Αργύρης βρίσκει ισορροπία, ευστοχή 4-2. Για τρεις από τον Ρόμπολα, εύκολο. Πρώτο προβάδισμα για τον Δικηγορικό Σύλλογο, 4-5. Θέλει να απαντήσει, όχι, είναι άστοχος. Ο Γκρίζης μαζεύει το rebound. Λάθος. Πάσα. Μουρκούσης, πάει μέχρι το τέλος. Ναι, στοχή. 6-5 ξαναδίνει προβάδισμα στους Τούτορς. Για τρεις αλλά πήγε και βγήκε. Δεν μπόρεσαν να τρέξουν εδώ οι Τούτορς. Σε οργανωμένη επίθεση Μουρκούσης σε μαρκάρει στο άστοχος, όμως το σου τριών πόντων που επιχείρησε. Παρετσόγλου πήρε το rebound. Παρετσόγλου θα τελειώσει την επίθεση, άστοχε. Λέγκας μακρινή πάσα, ο Εξαρχός κλέβει. Φαουλ στον Βαρδουλάκη. Να δούμε αλλαγή με τον Στραβοδήμο να περνάει στον αγώνα στη θέση του Μουρκούση. Ο Δήμος από μια αγαπημένη θέση. Εκεί δεν τον αφήνεις. 8-5. Ο
απαντάει. Μιλώνοντας και αμάς τον ποντό 8-7. Λέγκας γύρισε, πήγε τον Αργύρη, εκτέλεσε για τρεις άστοχα. Το ριμπάντο Γκρίζης. Έμεινε ξεμαρκάριστος, αστόχησε. Μπάλα έχει βγει από τα χέρια του Βαρβουλέκη, ο Παπαδημητρίου περνάει στη θέση του Κέιλι. Η επίθεση του δικηγορικού συλλόγου όμως με το δικηγορικό σύλλογο 8-9. Ο Βουλάκης είναι ξεμαρκάριστος. Αστοχή όσο τριών πόντων. Ρόμπολας για δύο. 8-11. Σε 10-11. Καρατσόγλου άστοχος, εσύ 2 πόντων. Rebound από τον Βαρδουλέκη. Γρήγορα για τον Στραβοδήμο. Στραβοδήμος θέλει να πάει προς τα μέσα. Κερδισμένο φόλ από τον Ρόμπολα. Δικαίωμα για 2 βολές στο Χριστό Στραβοδήμο. Τούτορς, 12-11. Κρίζης είναι ξεμαρκάριστος. Αστοχή. Πρέπει να τρέξουν ξανά οι Τούτορς. Λέγκας. Δεν ήταν προσεκτική η πάσα για τον Αργύρη που πάντως κατάφερε να την κρατήσει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Παπαδήμος κλεισμένος από τον Ρόμπολα. Λιάγκας μάζεψε, όχι, δεν έκανε καλό το τελείωμα, η μπάλα περνάει εκτός. Ο Βουλάκης προσπάθησε να περάσει πολύ δύσκολη πάσα, δεν τα κατάφερε. Αργύρης όμως έκλεψε την μπάλα. 3-1 είχαν βγει οι δικηγόροι. Καρέτσος, δύο συνεχόμενα τρίποτα, το δεύτερο είναι αυτό. 15-13. Μια φάση που άνοιξε ο Στάθης Αργύρης με το κλέψιμο που έκανε στο 3-1 του εθνιδιασμού. Ο Παπαδημητρίου πηγαίνει κοντά στον Χ, ο Έξαρχος ανάμεσα σε τρεις δίνει στον Παρετσόγλου. Ο Παρετσόγλου στον Χ κάνει το 15-15. Το δίλεπτο για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Αργύρης για τρεις, άστοχος. Το rebound από τον Βαρδουλάκη.
Παρατσόβλου έβγαλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ρέγκας κερδίζει το φάουλ εδώ από την Παρατσόβλου. Αλλαγή με τον Τζορτζόπουλο να περνάει στον αγώνα στη θέση του Παρετσόβλου. Παρέτσος πηγαίνει προς τα μέσα. Ο Στραβοδίνος παίρνει επιθετικό rebound, καλά σου το φάουλ. 17-15 και συγκρίνομαι για μία βολή στο Χρήστο Στραβοδίμο. Κυριλής επιστρέφει στον αγώνα στη θέση του Ρόμπολα. Ο Τούτορς παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα τριών ποντών. Γκρίζες θέλει να πάει προς τα μέσα, όχι, είναι πολύ κακό το τελείωμα. Ο Αργύρης βγήκε στον εφηδιασμό. 20-15 στο λεπτό για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ευχαριστώς, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Το rebound ο Καρέτσος. Οργανωμένη η επίθεση από τους Tutors. Λέγκης για δύο, είναι άστοχος. Το rebound ο Γκρίζης. Δεν υπάρχει διαφορά στα δύο χρονόμετρα. Ένα κρίκ ήταν ακριβώς στα 24 δευτερόλεπτα ο χρόνος όταν ξεκίνησε η επίθεση του δικηγορικού συλλόγου. Γκρίζης. Τελεί για τρεις, είναι άστοχος, αφήνει χρόνο για τους Τούτορς. Πάσα ευνηδιασμού στον Αργύρη από τον Καρέτσο, δεν είχε ισορροπία. Αστόχησε, έκανε και φάουλ στα 3 δευτερόλεπτα. Χρόνος είναι ελάχιστος, για να δούμε. Αργύρης βγαίνει, κλέβει την μπάλα. Την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί δεν προλάβαινε, αλλά έφαγε κι άλλο χρόνο, έμεινε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Τζορτζόπουλος έκανε την προσπίση, εκτέλεσε για τρεις, μετράει. Για να δούμε. Εσύ το δες. Όλα έτοιμα. Για το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. 20-15 δεν έτρεψε το τρίποντο του Τζορτζόπουλου. Το φινάλε ήταν οριακά εκτός χρόνου. Ρόμπολας, Γκρίζης, Έξαρχος, Κυριλής και Παρετσόβλου η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Γκρίζης αστόχησε, ο Λιάγκας πήρε το rebound. Μαζί με τον Καρέτσο, τον Βαρδουλάκη, τον Στραβοδήμο και τον Αθανίτη αποτελούν την πεντάδα των Τούτορ. Χωρίς καλάθι μετά το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Προσπαθούν την προσπάθεια.
17. Γύρισε αρκετά ο Αθηνίκος για 3, έτσι το πω. 23-17 από τον Ανδρέα Φανίτη. Ο Εξαρχός πήγε προς τα μέσα, κέρδισε το φαουλ. Μία στις δύο από τον Εξαρχό και 23-18. Ο Αφανίτης πρέπει να στραβοπάτησε εδώ και ζητάει, όχι, δεν στραβοπάτησε. Στα δάχτυλα ψηλά τον βρήκε η μπάλα και δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Παρέτσος για δύο, άστοχος. Μπαλά βγήκε από τα χέρια του. Τον Παρετσόλου, ο οποίος αστοχεί υπό την πίεση του Λέγκα. Παρουλέκης κλείνεται από δύο, βρίσκει τον Στραβοδήμο. Για τρεις άστοχο, Παρετσόλου στο rebound. Με αυτή πάσα για τον Εξαρχό, Εξαρχός. Μάζεψε το σκόρα 23-20. Μαρουβουλάκης είναι ξεμαρκάριστος. Για 3 άστοχο όμως. Το Λεστέλη να πάει προς τα μέσα, βρίσκει τον Έξαρχο. Δύο πόντων, 23-22. Σερί 5-0 για τον δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος πλησιάζει στον πόντο. Λέκα πηγαίνει κοντά, κερδίζει το φάλα, το κρίζει. Δικαίωμα για δύο βολές. Ο Ψάρης περνάει στον αγώνα στη θέση του Παρετσόγλου και ο διδασκάλου στη θέση του Παρετσόγλου. Για και εσύ να άστοχο στην πρώτη. Παραμένει το 23-22. Αστοχή όμως από κοντά ο Κυριλής. Παρέτσος για 3, έστοχος. 26-22. Thank you.
ήταν στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Παπαδημητρίου περνάει στη θέση του Κυριλή. Με τον Φραγκούλη το σαστόχησε, ο έξαρχος πήρε την μπάλα, το διδασκάλου βγήκε εκτός. 4.55 για το ημίχρονο, το σκορ είναι 26-22 για τους Tutors. Έξαρχος για τρεις. 26-25. Αλλά αυτοί τόσο τριών πόντων λιμπάντα από τον έξαρχο, ο οποίος τρέχει, καλά βγαίνει τον Τούτορ. Παρατσόγλου επιστρέφει στη θέση του Γκρίζη, ο Αργύρης στη θέση του Φραγκούλη. Το μάτς στον πόντο, 4-11 για το φινάλε του ημιχρόνου και time out. Τον αφορά τον Παπαδημητρίο, ψάρις αστόχησε, δεν μπορέσαν να ξαναπάρουν το προβάδισμα παίκτες του δικηγορικού συλλόγου. Γρήγορα εκδηλώσαν αυτή την επίθεση, είχαν χρόνο. Ο Αργύρης εδώ είναι ξεμαρκάρης, το σκεφτεί για τρεις έκτοπο. Ξανά στους τέσσερις Tutors. Δεν μπόρεσε να συγκράτησε την μπάλα. Δήμος για τον Αργύρη. Ναι, δεύτερο συνεχόμενο. 32-25 το μας για πρώτη φορά στους 7. Διαγκασκάζει στον ευνηδιασμό τον Αργύρη. Περιμένει τον δασκάλου Αργύρη Στραβοδήμος. Διδασκάλου για τρεις. Άστοχος. Στραβοδήμος κόβεται. Κερδίζει φάουλ στη δεύτερη προσπάθεια από τον Τσάρη. Άστοχος την πρώτη βολή, παραμένει το 32-25. Άστοχος και στη δεύτερη, όμως το rebound είναι ο Λιάγκας. Στραβοδήμος πηγαίνει προς τα μέσα, κλείνεται εκεί. Κάνει μπάλα. Μπάλα βγαίνει ξανά από τους Tutors. Κόπηκε όμως ο εφηνδιασμός. Χάρης για τον Παρετσόγλου. Παρετσόγλου στο αρχή. Μειώνει σε 32-27.
Ο Δήμος είναι ξεμαρκάριστος. Όχι, δεν ήταν καλό το σουτ. Ο Παρετσόγλου κράτησε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολλές για τρεις, όχι είναι άστοχο υπό την πίεση του διδασκάλου εδώ. 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Τραβοδήμος καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα και να την στείλει στο καλάθι. 34-27. Κερδισμένο φάουλ νομίζω ήταν από το διδασκάλου το φάουλ. Όχι από το Λιάγκα τελικά. Σάρι στη γραμμή για δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη. Παραμένει το 34-27. Για τρεις, ξανά εύστοχο. Η διαφορά στους 10, 37-27. Ο Αργύρης έχει κάνει τη ζημιά στον δικηγορικό σύλλογο. Ο εξάρχος θέλει να πατήσει άστοχος. Το ριμπάουντ του Παρετσόγλου. Φάουλ από τον διδασκάλο. Ρόμπολας. Ρόμπολας είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 36-28 ήταν η σούτ. Ήταν σουτ 2 πόντων του Αργύρη. Ξανά 6 από το 6.75, όχι άστοχος αυτή την φορά. Λάθος όμως, Καρέτσος κλέβει, εκτελεί για 3. Άστοχος, 17 δευτερόλεπτα, όλο για τον δικηγορικό σύλλογο, time out. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. Τελευταία επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο με το σκορ στο 36-28. Εξαρχώς πηγαίνει προς τα μέσα και κάνει και δέχεται το φάουλ από τον Λιάγκα. Τρίτο φάουλ του Λιάγκα, δύο βολές για τον εξάρχο. Εύστοχος στην πρώτη ο εξαρχός, 36-29. Αμένει το 36-29. Ο Λιάγκας πήρε το rebound. Θα σας διεκδικήσουμε από τα χέρια του Παρετσόγλου. Βγήκε 2-7 για το φινάλε. Που ζητάει ο Κώστας Καρέτσος για να οργανώσει την τελευταία επίθεση. Τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου είναι για τους Tutors, 2 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα στην επαναφορά ο Μουρκούσης. Να δούμε τι έχουν σχεδιάσει. Ο Μουρκούσης μένει σε μαρκάριστος, εκτελεί για 3. Είναι άστοχος, καλή ήταν η προσπάθεια
36-29 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ετοίμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Οι Tutors προηγούνται με 36-29 του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου. Καρέτσος, Αργύρης, Στραβοδήμος, Λιάγκας και Βαρδουλάκης η πεντάδα. Ψάρης, Γκρίζης, Έξαρχος, Ρόμπολας και Κυριλής. Πεντάδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο. Ο Ψάρης δεν μπόρεσε να κρατήσει στον έλεγχο του την μπάλα μετά το rebound. Ναι, επίθεση για τους Tutors. Στραβοδήμος, αστοχή. Ο Εξαρχός κάνει μέχρι το lay-up. 36-31. Αργύρης πηγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια και αστοχή. Στο rebound ο Ψάρης. Ο Εξαρχός κάνει την μπάλα τον έλεγχο του. Εύκολο λάθος εδώ. Ο Γκρίζης πρόλαβε την πάσα του Στραβοδήμου προς τον Αργύρη. Συνέχεια στην επίθεση των Τίτορς με 19 δευτερόλεπτα. Βαρδουλάκης με τον Γκρίζη. Αστόχησε ο Βαρδουλάκης, ο Γκρίζης πήρε το rebound. Από κοντά μετά την πάσα του Κυριλίου. Ευστοχή, μειώνει σε 36-33. Γύρισε με ξαναρκάρι στο σεκτελή για 3. Είναι άστοχος. Rebound ξανά από τον Γκρίζη. Έξαρχο κάτω από το καλάθι, κόβεται από τον Αργύρη, είναι κλεισμένος εκεί. Γκρίζης με ταμπλό. Με 6-0 σε ρίο, ο Δικηγορικός Σύλλογος πλησιάζει στον πόντο. Στραβοδήμος πάει προς τα μέσα. Ωραίο τελείο. Το καλάθι για τους Tutors και 38-35. Ρόμπολας αστόχησε, Στραβοδήμος στο rebound. Σουτ για 3, άστοχος, Βαρδουλέκης, αστόχησε. Ο Εξαρχός κέρδισε φάουλ από τον Στραβοδήμο. Κυριλής είναι ξεμαρκάριστος, εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Στραβοδήμος είχε πάρει καλύτερη θέση, μάζεψε το rebound. Αργύρης πάσα κάτω από το καλάθι στον Καρέτσο. Ο Γκρίζης τελικά κάνει φάουλ στον Λιάγκα. Καρέτσο ζήτησε φάουλ νωρίτερα. Τελικά στη γραμμή για 2 βολές πηγαίνει ο Λιάγκας. Εύστοχος την πρώτη.
15. Μπάλα βγήκε από τον Βαρδουλέκη, μία στις δύο για τον Λέγκα. Διαφορά στους τέσσερις για τους Tutors. Εξαρχός, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Καρέτσος παίρνει το rebound. Βαρδουλέκης ήταν ξεμαρχάριστος, εκτέλεσε για τρεις. Ο Πούκησε, 42-35. Η διαφορά ξανά στους 7, εκεί που είχε πλησιάσει στον έναν ο δικηγορικός σύλλογος. Ξανά έφυγαν οι Tutors. Σπάζα εθνιδιασμού στον Αργύρη. Αυτός τον Στραβοδήμο. Στραβοδήμος ήταν κλεισμένος από τον Ψάρη και αποφασίζει να περιμένει και τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Τώρα είναι ξεμαρκάριστος, εκτέλεσε για τρεις, αστόχησε. Το ριμπάουτ το πήρε ο Λιάγκας, ο οποίος δίνει στον Αργύρη. Αυτός για τρεις, ξανά άστοχος. Ο Λιάγκας το ριμπάουτ, αστοχή. Ο Ψάρης, ριμπάουτ και κερδισμένο φάουλ από τον Βαρδουλέκη. Ο Παναμικρίου επιστρέφει στη θέση του Κυριλίου. Και διεκδικήσιμη η πάσα είναι για τον δικηγορικό σύλλογο. Επίθεση 12 δευτερολέπτων. Ο Δημητρίος τον γκρίζει. Φάουλ από τον Στραβοδήμο στο τέλος του χρόνου. Δικαίωμα για δύο βολές τον γκρίζει. Στην πρώτη ο Γκρίζης παραμένει το 42-35. Εύστοχος στη δεύτερη, 42-36. Αργύρης για τρεις, ναι! Αστόχησε ο Παπαδημητρίου στο rebound. Άστοχος, ο Καρέτσος κέρδισε φάουλ. Ξανά δίποντο τελικά ήταν το προηγούμενο του Αργύρη. Οπότε το σκορ είναι 44-36. Έκανε βήματα σε αυτή την προσπάθεια. Παπαδημητρίου, δεν είναι μια λύση, μειώνει σε 44-38. Πολύ άσχημο το σκορ.
επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Στραβοδήμου. Γκρίζεις, σπρώξιμο από τον Καρέσο. Καρετσόγλου στη θέση του Ψάρη. Καρετσόγλου στην πρώτη, 44-39. Σαράντα τέσσερα, σαράντα. Αργύρης θέλει να πάει προς τα μέσα, στοχή. Ο Γιάντζας παίρνει το επιθετικό rebound. 46-40. Κρίζεις για τρεις, συνάζογος, ο Παρετσούλου όμως μαζεύει το rebound. Αστοχή! Τα χέρια του Κρίζη βγήκε η μπάλα. Αλλαγή για τον δικηγορικό σύλλογο με τον Κυριλή στη θέση του Παπαδημητρίου. Αλλάζει με τον Φραγκούλη. Όχι. Ο Λιάντας όμως είναι ξανά εκεί. 48-40. Εξαρχός κλείνεται, κάνει βήματα. Σε πολύ δύσκολη προσπάθεια εστωχή, 48-42. Πόσους για τρεις, καλό πάτημα, εύστοχος, 51-42. Είχε ισορροπία ο Μουρκούσης, το πήρε αυτό το σουτ και το βαλέ. Κρίζης θέλει να πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Φραγκούλη. Δεν υπήρχαν όμως ομαδικά, είναι βολές. Ο στόχος στην πρώτη, 51-43. Στα 50 δευτερόλεπτα. Ακούσες ξανά για τρεις, όχι αυτή τη φορά, όχι. Τραβηγμένη προς
Παδιακή άστοχη στα 36 δευτερόλεπτα. Ξεκίνησε με επίθεση για τους Τούτορς, οι οποίοι προηγούνται με 5-51-46. Στραβοδήμος Καρέτσος, Μουρκούσης, Βαρδουλάκης και Λιάγκας η πεντάδα. Κυριλής, Ρόμπολας, Εξαρχός, Γκρίζης και Ψάρης είναι η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Λιάγκας βγάζει προς τα έξω, ήταν κλεισμένος εκεί από δύο. Παλαβγαίνει από τα χέρια του Γκρίζη. Επίθεση 13 δευτερολέπτων για τους Τούτορς. Λάθος πάσα από τον Μουρκούσιο, Ψάρης βγαίνει μπροστά από τον Λιάγκα και κλέβει την μπάλα. Κυριλής στον εχνιδιασμό, είναι άστοχος. Πολύ εκεί στη μάχη του rebound. Ο Μουρκούσης το πήρε, δίνει στον Καρέτσο. Καρέτσος για τον Στραβοδήμο. 53-46. Κρίζεις για τον Έξαρχο, είναι ξεμαρκάριστος. Είναι άστοχος. Rebound από τον Στραβοδήμο. Της γραμμής Στραβοδήμος, εύστοχο. 55-46. Ανέλαβε όλη αυτή την επίθεση ο Χρήστος Στραβοδήμος. Βρήκε χώρο να περάσει κοντά στα 5 μέτρα και να εκτελέσει για να δώσει διαφορά 9 πόντων στην ομάδα του. Με τον Λιάγκα, ο Λιάγκας χάνει τον έλεγχο της μπάλας τελικά. Δεν μπόρεσε να σιγουρέψει το rebound. Ο Ρόμπολας πάει μπροστά μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 55-48. Ξανά διεκδικεί στην πάσα εκεί. Φάουλ από τον Στραβοδήμο. Το Ρόμπολα Αργύρης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Μουρκούση. Στην επαναφορά για το δικηγορικό σύλλογο Κυριλής. Πολλές από τα 6 μέτρα, εύκολος ξανά. 55-50.
Γρηγορικός Σύλλογος μειώνει στους 5. Στραβοδήμος από τη γραμμή των Νικολών, αστοχή. Ριμπάουντ από τον Ρόμπολα. Εξαρχός για 3. Με ταμπλό μέσα. 55-53 και time out για τους Νικολών. Ο δικηγορικός σύλλογος πλησίασε στο καλάθι. 55-53 μετά το τρίποντο του εξάρχου, έχοντας τρέξει ένα σερί 7-0 οι φιλοξενούμενοι από το 55-46. Εδώ νέο λάθος, ο εξάρχος βγαίνει στον ευνηδιασμό, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 55 όλα. 9-0 σερί και το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή. Έχοντας μπροστά μας 6,5 λεπτά. Παρέτσος κλείστηκε, ξανά πάει να περάσει. Πολύ δύσκολη πάσα. Γκρίζεις για τον Κυριλή. Αστοχή από κοντά. Το ριμπάντο Στραβοδήμος βγάζει στον ευνηδιασμό τον Αργύρη. Αργύρη σαν στοχή σε lay up. Ψάρης για τον Έξαρχο. Χαμηλή η πάσα. Ο Ψάρης πηγαίνει κοντά αλλά αστοχή. Διοχαμένα lay up εδώ. Συνεργασία εδώ, τελικώς αποδέκτης ο Λιάγκας από την πάσα του Βαρδουλάκη. Πέτυχε το καλάθι, έχει δικαίωμα και για μία βολή. Συνάστοχος, παραμένει το 57-55. Ο διδασκάλου διεκδίκησε, πήγε να κλέψει, δεν ολοκλήρωσε. Όχι. Κακή επιλογή. Ο Καρέτσος κάνει φόλ στον Ψάρη. Στη διεκδίκηση του rebound. Παλαφορά με τον Κυριλή. Παλαβγαίνει από τα χέρια του Αργύρη. Θέλει να πάει μπροστά μέσα, δίνει τον Ψάρη. Άστοχος. Ο Λιάγκας στο rebound θέλει να τρέξει. Βγάζει πάσα ευνηδιασμού στον διδασκάλου. Άστοχος αυτός. Ο Γκρίζης στο rebound. Και τώρα μπορεί να τρέξει ο δικηγορικός σύλλογος. Ο Γκρίζης κλείνεται όμως. Περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Εξαρχός προσποιείται. Κακή η τελική προσπάθεια. Στραβοδήμος πάσα ευνηδιασμού στον Καρέτσο. Καρέτσος πετυχαίνει το καλάθι. 59-55. Πήγε να εκβιάσει και το φάουλ εδώ. Γκρίζης για 3. Όχι, άστοχος. Ριμπάντε τον Στραβοδήμο διδασκάλου για τον Αργύρη. Ξανά ο διδασκάλου. Πάσα για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας κάτω από το ζητάει η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Το 55-46 έγινε 55-55. Όμως στη συνέχεια οι Tutors απάντησαν με δικό του σερί 6-0.
πλέον προηγούνται με 61-55 στην επίθεση ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Παπαδημητρίου από κοντά, στοχή. Αργύρης, πασαρνιδιασμού στον Καρέτσο. Κερδισμένο φάουλ, δικαίωμα για δύο βολές στον Κώστα Καρέτσο. Στα 3:37 για το φινάλε. Βρίζεις και ερδίζει το φάλο τον διδασκάλου. Άστοχη η προσπάθειά του. Ο Καρέτσος τελικά μαζεύει τη δασκάλου. Γύρις. Στραβοδήμος. Άστοχος από κοντά. Έχασαν την ευκαιρία να φύγουν με 10 οι τούτος. Έξαρχος χάνει την μπάλα από φόλ του Αργύρη. Στον Αργύρη. Ο Αργύρης τελειώνει τη φάση. 65-55 διαφορά, πρώτη φορά στους 10 και νέο time out από τον δικηγορικό σύλλογο. Επιστροφή με 2:40 για το φινάλε. 65-55 μπροστά οι Tutors, οποίοι θέλουν να αγκαλιάσουν την έκτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Ρόπολας για 3. Εύστοχος, ναι! 65-58. Η δασκάλου θέλει να πάει προς τα μέσα, δίνει στον Αργύρη. 6 δευτερόλεπτα για τους Tutors. Καρέτσος πηγαίνει προς τα μέσα. Γιάγκας, κερδισμένο φάουλ από τον Γκρίζη. Δικαίωμα για δύο βολές στο Σπύρο Λέγκα. Άστοχος την πρώτη, παραμένει το 65-58. Με την 58 για το φινάλε. Εύστοχο στη δεύτερη, 66-58. Ρόμπολας με διδασκάλου, κερδισμένο φάουλ. Στο 1:41. Μπολάς ευστοχή στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη, ο Λιάγκας
πήρε το rebound, κέρδισε και το foul από τον Παρετσόγλου. Στα 98 δευτερόλεπτα για το φινάλε, η διαφορά είναι στις 7. Παίζουμε και με το χρόνο φυσικά οι Τούτορ. Ο δασκάλου είναι ξεμαρκάριστος, άστοχος. Ο Λιάντας ξανά εκεί, επιθετικό rebound, καλάθι 68-59. Καρέτσος έπεσε πάνω στον Παρετσόγλου στη φάση αυτή, του έκανε φαουλ. Στα 70 δευτερόλεπτα. Η διαφορά στους 9, ο Παρετσόγλου είχε δικαίωμα για 2 βολές. Εύστοχο στην πρώτη, 68-60. Στη δεύτερη ριμπόρ από τον Καρέτσο, μακρινή πάσα στον Αργύρι. Δεν νομίζω ότι θα τρέξουν οι Τούτορ. Λέγκας κάτω από το καλάθι, αστοχή με αντίπαλο τον Παρετσόγλου, ριμπόρ από τον Ρόμπολα. Γκρίζης για τον έξαρχο, καλάθι 68-62. Εξαρχός κλέβει την μπάλα, πάσα για τον Γκρίζη κάτω από το καλάθι. Εύστοχος 68-64. Πετάει μόνο από τους Τούτορς. 68-64. Τα τελευταία δευτερόλεπτα, Στραβοδήμος. Στραβοδήμος θα παίξει με τον χρόνο και εδώ. Αλλάζει με τον Καρέτσο. Αφανίτης κάτω από το καλάθι. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Καλάθι στα 20 δευτερόλεπτα. 70-64. Για τρεις ο έξαρχος κόβεται από τον Καρέτσο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Αργύρης περνάει την γραμμή του κέντρου. Το παιχνίδι τελείωσε. Οι Τούτορς κερδίζουν με 70-64. Πετυχαίνουν την έκτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.